φαίνεται ότι η αμερικάνικη σειρά έχει γίνει για το καλό μας. Δηλαδή, ίσως οι κύριοι της Αμερικής που σκέφτηκαν να φτιάξουν αυτό το σύριαλ, να θέλανε μάλλον να μας πούνε πόσο κακά πράγματα ή πόσες αδυναμίες είσαι ο σοσιαλισμός και ίσως να μας αποκρύβουν ότι κατά βάθος θέλουν για το καλό μας να μας δημιουργήσουν ερωτήματα. Λοιπόν, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο κατά τη γνώμη μας πρέπει να το δούμε σε απόλυτη σχέση και σύνδεση με τις σχέσεις παραγωγής και με το δρόμο ανάπτυξης κάθε κοινωνίας. Όλοι σας και όλοι μας έχουμε έρθει αντιμέτωποι με την έννοια προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως μέσα από τις καταστροφές που μαθαίνουμε ή συμμετέχουμε ή ακούμε ή διαβάζουμε. Να ξεκινήσω από την τρύπα του όζοντος και από τα θερμοκήπια, να πάω στις πλημμύρες και στις πυρκαγιές, στα εργατικά ατυχήματα που και στα μεγάλα βιομηχανικά που αναφέρθηκε η συντρόφισσα η Εύη, οι καταστροφές μνημείων πολιτισμού, οι ασθένειες και η έλλειψη τροφίμων και πρόσβαση σε νερό είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά ζητήματα που ερχόμαστε σε επαφή όταν το μυαλό μας πάει και λέμε πω πω το περιβάλλον θέλει προστασία. Και βέβαια δεν θεωρώ ότι λέω τίποτε περισσότερο από την τραγικότητα που είχε το θέμα. Λέμε και για το Μάτι, λέμε και για τη Μάνδρα. Άλλωστε η Ελλάδα είναι πλούσια σε προβλήματα τα οποία όλους μας οδηγούν την ανάγκη να μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος. Μερικές φορές ξεχνάμε άλλα δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι οι καταστροφές από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το τι επιπτώσεις έχουν αυτές και στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Να θυμίσω μόνο το απεμπλουτισμένο ουράνιο της Ιουγκοσλαβίας παλιότερα, αλλά και όλους τους πολέμους που διεξάγονται από τις ανατροπές του σοσιαλιστικού συστήματος και μετά, με στόχο την κατάκτηση νέων αγορών, πρόσβαση στις πρώτες ύλες, στις πηγές, στους δρόμους μεταφοράς. Άρα δεν μπορεί κανείς να μιλάει ουσιαστικά για προστασία του περιβάλλοντος, αν δεν το συνδέσει με το δρόμο ανάπτυξης που έχει μια κοινωνία. Έτσι λοιπόν, στον καπιταλισμό είναι δεδομένο ότι οι καπιταλιστές λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος, την κερδοφορία. Και για να αυξήσουν τα κέρδη και για να διευρύνουν τα κέρδη, έχουν το περιβάλλον σαν πηγή άντλησης πρώτων υλών, σαν χώρο απόθεσης των απορριμμάτων, των λιμάτων, σαν χώρο τοποθέτησης των επενδύσεών τους. Γενικότερα το αντιμετωπίζουν το περιβάλλον σαν αντικείμενο στην παραγωγική διαδικασία. Και δεν πρέπει να υποτιμάμε ότι εκτός από την αντίθεση κεφάλαιο εργασία υπάρχει και αντίθεση των καπιταλιστών με τον περιβάλλον από αυτήν την άποψη. Με αυτήν την έννοια λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε ότι το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι κοινή μας υπόθεση, διότι ποτέ δεν είναι κοινή υπόθεση. Όλοι μας δηλαδή οι εκμεταλλευόμενοι δεν έχουμε καμιά διάθεση να εκμεταλλευτούμε και να αντιμετωπίσουμε το περιβάλλον όπως το αντιμετωπίζουν οι καπιταλιστές, οι πολυεθνικές εταιρείες, τα μονοπόλια, το κράτος τους, οι υπεριαλιστές γενικότερα. Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι μέσα στο περιβάλλον δεν πρέπει να ξεχνάμε και το εργασιακό περιβάλλον. Και κλείνοντας έτσι με αυτή την πρώτη παρέμβαση θα ήθελα να πω το εξής. Ότι για το περιβάλλον δεν μπορεί να ισχύει από εδώ η γυναίκα μου, από εκεί το αίσθημά μου. Δηλαδή, θα είμαι και καπιταλιστής και θα προστάτης του περιβάλλοντος. Αυτά τα πράγματα δεν πάνε πακέτο. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα ότι όταν θέλουμε αποτελεσματικά να πούμε ότι προστατεύουμε το περιβάλλον, πρέπει να αναδεικνύουμε την πραγματική αιτία που οφείλεται η κατάσταση του περιβάλλοντος και να αντιπαλεύουμε την ουσία που είναι το σύστημα και ο δρόμος ανάπτυξης, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, που στη βάση του έχει το κέρδος. Στον αντίποδα βέβαια
υπάρχει μια άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας που θα έχει διαφορετικό ρόλο το περιβάλλον, θα είναι ισόρροπη η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, δεν θα υπάρχει αυτή η ληστρική εκμετάλλευση. Και με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό, τον εργατικό έλεγχο και με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, θα υπάρχει όντως μια ισόρροπη σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον και στην οργανωμένη κοινωνία, η οποία βέβαια δεν μπορεί να ενάλει τον σοσιαλισμό. Και αυτό προϋποθέτει και την ανατροπή βέβαια του καπιταλισμού. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση και στη συνέχεια να προχωρήσουμε, όποιος θέλει να πάρει το λόγο να κάνει ερωτήσεις. Η πράσινη οικονομία, η πράσινη ανάπτυξη, οι ανανεώσιμες πηγές, οι λεγόμενες ΑΠΕ κτλ. Από πολλούς εμφανίζονται σαν να αποτελούν τη μοναδική διέξοδο για όλα τα οξυμένα περιβαλλοντικά ζητήματα, για την κλιματική αλλαγή, την υπερθέρμανση του πλανήτη, τους αέριους ρήπους. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Ναι. Κοιτάξτε, θα σας δείξω κάποιες διαφάνειες οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ένα παζλ και στη συνέχεια θα σχολιάσουμε. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη του θερμοκηπίου. Ποιοι είναι οι 15 μεγαλύτεροι ρυπαντές. Την ίδια στιγμή βλέπουμε το διοξίδιο του άνθρακα, όντως με βάση τα στοιχεία, να μεγαλώνει. Η εξέλιξη των εκπομπών του διοξίδιου του άνθρακα τη βλέπετε πώς διαμορφώνεται και για την περίοδο 90-11. Εδώ υπάρχει ένας χάρτης σε παγκόσμιο επίπεδο που συνδέει τις εκπομπές του διοξίδιου του άνθρακα με τις αλλαγές χρήσης γης. Εδώ βλέπουμε τη μέση τάση της επιφάνειας του πλανήτη, όπου σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, βλέπετε και εκεί πώς αναφέρεται, παρατηρείται αύξηση 0,3 έως 0,6% στο τέλος του 20ου αιώνα και αύξηση 0,2 έως 0,3% τα τελευταία 40 χρόνια που υπάρχουν πιο αξιόπιστες μετρήσεις. Εδώ είναι ένας χάρτης πάλι παγκόσμιος, ο οποίος λέει πώς ήταν η θερμοκρασία της γης 1986 με 2005 και πώς είναι η πρόβλεψη της μεταβολής της θερμοκρασίας 2081 με 2100. Αυτός ο χάρτης εδώ δείχνει ποια είναι η κατάσταση επάρκειας των υδάτινων πόρων σε κάθε κράτος σε όλο τον κόσμο. Αυτό εδώ το δημοσίευμα μας λέει ένα απολιθωμένο μυστικό της γης είναι ότι από την έρευνα των απολιθωμάτων φαίνεται ότι η γη, ο πλανήτης γη, έχει ξαναυπάρξει υπέρθερμος. Και εδώ είναι ένας χάρτης λίγο πιο ειδικός που δείχνει τις πυρκαγιές των δασών, τον αριθμό των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα από το 60 μέχρι το 2007. Για να πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπετε για ένα μικρό, για μια πενταετία από το 10 μέχρι το 2015, σε παγκόσμιο επίπεδο οι επενδύσεις από 239 δις έχουν πάει στα 348 και η Κίνα από 36, λέω ένα παράδειγμα, έχει πάει στα 102. Αναδεικνυόμενοι πρωταθλητής των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε επενδύσεις για την κλιματική δράση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο 2021-2025, προσθέτοντας βέβαια ότι αυτό σημαίνει ότι διπλασιάσανε και την τρέχουσα πενταετή χρηματοδότηση. Εδώ βλέπετε τι γίνεται με τα πώς έχει αλλάξει η ενεργειακή ζήτηση ανά τύπου καυσίμου. Πώς είναι η ζήτηση στον άνθρακα, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ και όχι τυχαία, αυτός ο πίνακας λέει ποια είναι η συμβολή των ανανεώσιμων πηγές ενέργειας στα αρκτικά κράτη, στην αρκτική ζώνη. Εδώ είναι ένας άλλος ενδιαφέρος πίνακας που δείχνει πόσες και ποιες πετρελαϊκές εταιρείες χρηματοδότησαν και τους δημοκρατικούς και τους ρεπουμπλικάνους στις τελευταίες εκλογές. Αριστερά, δεν ξέρω αν διακρίνεται καλά, είναι ένας πίνακας με τις 100
με 100 εταιρείες οι οποίοι είναι μέτοχοι, ανταγωνίζονται οι μετοχές τους κλιματικά και είναι σε διάφορες κατηγορίες. Και την ίδια στιγμή λοιπόν 130 επενδυτές, κυρίως funds, κρούνε τον κόδωμα του κινδύνου. Ποπό, κάτι πρέπει να κάνουμε για το περιβάλλον. Αυτοί διαχειρίζονται γύρω στα 18-3. Στην Ελλάδα τώρα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Τράπεζα της Ελλάδας, η Εθνική Τράπεζα, ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Ο ΣΕΒ καλεί και κάνει ημερίδα με τον κύριο Στέρν, ο οποίος κύριο Στέρν θεωρείται πατέρας της εμπορίας των ρήπων και ότι για πρώτη φορά ανέδειξε ότι μπορεί σε πρώτη φάση να μας στοιχήσει κάτι παραπάνω, βρε αδερφέ, εμάς τους καπιταλιστές, το να αλλάξουμε την οικονομία μας και να την κάνουμε πράσινη, παύλα, καθαρή. Αλλά υπάρχουν τεράστιες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα υπάρχουν τεράστια κέρδη αν φροντίσουμε να κάνουμε προσαρμογή στην οικονομία μας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε τα χρήματα που δίνονται σε επίπεδο ΝΑΤΟ σε σχέση με το ΑΕΠ. Το 18 είναι πιο ακριβά, πιο πολλά απ' όλα. Και βέβαια πάλι το 18 μια σειρά κατάταξης για χώρες εκτός ΝΑΤΟ και ευρύτερο και μέσα στο ΝΑΤΟ και έξω από το ΝΑΤΟ, τι δίνουν για εξοπλισμούς. Τώρα τι δουλειά έχει αυτός ο πίνακας εδώ, αυτή η φωτογραφία. Αυτά είναι τα ΜΚΟ λευκά κράνη. Την έβαλα επίτηδες, σύντροφοι και φίλοι, γιατί όταν λίγο πριν γίνει ο πόλεμος στη Συρία, είχαν εμφανιστεί ότι ρίχνει αέρια ο πρωθυπουργός της και αποδείχθηκε μετά ότι αυτό ήταν ένα βιντεάκι που είχε γυρίσει η ΜΚΟ λευκά και κράνη που την έκαναν οι Βρετανοί από το 2013. Και εμφανίστηκαν μετά αυτοί που έκαναν ότι ήταν νεκροί, ζωντανοί, μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων. Αλλά ωστόσο ο πόλεμος έγινε. Να κλείσω αυτή τη φάση με τον Κορμοράνο, το γνωστό, που συνδέεται και με τα ατυχήματα, τις πετρελοκυλίδες. Πήραν μια πετρελοκυλίδα η αφιλότιμη, ένα κορμοράνο, από την πετρελοκυλίδα που είχε γίνει από ένα πετρελοφόρο, άλλοι λένε στη Βρετάνη και άλλοι λένε στην Αλάσκα, και την εμφανίσανε ότι είναι από την ανατίναξη των πετρελοπηγών που έκανε ο Σαντάμ Χουσέιν όταν έφευγε από το Κουβέιτ. Γιατί σας τα έδειξα όλα αυτά και ίσως κουράσαν λίγο. Το βασικό ζήτημα που πρέπει να μας μείνει στην απάντηση, σαν απάντηση στο ερώτημα, είναι ότι ο καπιταλισμός περνάει μια κρίση με την εξής έννοια. Δεν υπάρχει κανένας, καμιά καπιταλιστική χώρα να είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης. Ξεπέρασε βέβαια την κρίση, αλλά η άνοδος είναι ανεμική. Δεν υπάρχει φως όμως. Δεν υπάρχει φως. Και όχι μόνο αυτοί οι πίνακες, αλλά και άλλοι. Αυτό που δείχνουν είναι ότι εμφανίζεται η πράσινη ανάπτυξη, η καθαρού άνθρακα ενέργεια, όλο αυτό το πακέτο σαν μια διέξοδος στρατηγικής σημασίας, διέξοδος προς όφελος του καπιταλισμού, των πολυεθνικών μονοπωλίων, των κρατών τους και των συμμαχιών τους. Και σε αυτή τη βάση προσαρμόζονται οι πάντες και με ραγδαίο τρόπο. Ενδιαφέρονται οι τράπεζες, οι πολυεθνικές βιομηχανίες, ακόμα και εκείνες που είναι οι γνωστές ακάθαρτες, δηλαδή οι πετρελαϊκές βιομηχανίες και άλλες, έχουν αρχίσει και επενδύουν τεράστια ποσά, προκειμένου να δούνε τη δυνατότητα, την ευκαιρία κερδοφορίας, διεύρυνσης των κερδών τους, μέσα από μια διαφορετική μορφή της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην πράσινη οικονομία. Και πρέπει να πούμε ότι εδώ έχουν σοβαρές ευθύνες, για να πάμε στο ελληνικό επίπεδο, όλα τα αστικά κόμματα και οι οικολόγοι και τα ΜΚΟ, οι οποίοι έχουν γίνει, όχι μόνο έχουν εξαγοραστεί, πρωτοστατούν στο να είναι, να αγωνίζονται κάτω από τη σημαία, θα έλεγα,
της πράσινης λεγόμενης οικονομίας των καπιταλιστών και προσπαθούν να μας ενσωματώσουν, να ενσωματώσουν όλο τον κόσμο σε αυτή τη βάση, ανεξάρτητα το αν, ας πούμε, τα καθαρά αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά είναι πιο ακριβά. Δεν βαριέσαι? Αφού πρέπει να το κάνουμε για το καλό μας και για τον πλανήτη, να τα πληρώσουμε. Ανεξάρτητα το αν τα φωτοβολταϊκά ή οι ανεμογεννήτριες, το ρεύμα που παράγουν είναι 5 και 10 φορές ακριβότερο το ρεύμα, δεν πειράζει, άμα είναι για το περιβάλλον, να τα δώσουμε. Και να μην αντιδράσει κανένας. Κρύβουν όμως, σύντροφοι και φίλοι, που συνδέεται και με την προηγούμενη ερώτηση, αυτό. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης να έχει γραμμή, θα έλεγα, προστασίας του περιβάλλοντος. Η πράσινη οικονομία δεν είναι τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο μια νέα στρατηγική προκειμένου να διευρύνουν τα κέρδη και να τα αυξάνουν. Και όχι μόνο αυτά. Σε αυτή τη βάση, σύντροφοι και φίλοι, υπάρχουν διεισδύσεις σε ξένες χώρες, σε αναπτυσσόμενες χώρες. Δηλαδή θα διευρύνουν και τις αγορές. Η παγκόσμια τράπεζα δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα χρήματα τα ρίχνει στην Αφρική. Έχουν αγοραστεί εκατομμύρια στρέμματα εκτάσεων προκειμένου να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας και των πράσινων επενδύσεων, και για φωτοβολταϊκά και για άλλα. Το δεύτερο που ήθελα να πω σε σχέση με αυτό είναι ότι αυτά όμως δεν γίνονται ούτε ευθύγραμμα, ούτε χωρίς αντιφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα δείτε, όσοι παρακολουθείτε αυτά τα ζητήματα, ότι οι διεθνείς συμφωνίες που κάνουν τα υπεριαλιστικά κράτη γίνονται με κόντρες, γίνονται με αντιθέσεις, γίνονται και με συμβιβασμούς. Όλα αυτά γίνονται στην προσπάθεια για το ποια ομάδα, θα έλεγα, πολυεθνικών ή ομάδα κρατών και συμμαχιών θα μπορέσει να, στο διαγωνισμό και στην αντιπαράθεση και στον ανταγωνισμό, να πάρει καλύτερη θέση σε σχέση με τον άλλο, για να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα στο θέμα της πράσινης οικονομίας. Σε αυτή τη βάση βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το παρελθόν και τώρα πρωτοστατεί, αλλά τις πήρε στις επενδύσεις για τις ΑΠΕ το πρώτο λόγο η Κίνα, πρωτοστατούσε, διότι οι πολυεθνικές τους, τα πρωτοπόρα ευρωπαϊκά μονοπόλια ήταν βήματα μπροστά σε σχέση με τους άλλους ανταγωνιστές, και σε αυτή τη βάση ήθελε να το χρησιμοποιήσει αυτό και ήταν πρωτοστάτης με κυρία τη Γερμανία, η οποία έχει κάνει και νέα συμφωνία με τον Κυριάκο τώρα για τις ανανεώσιμες πηγές. Λοιπόν, πρωτοστατεί η Γερμανία, πρωτοστατούσε και πρωτοστατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προλάβει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει σε σχέση με τον ανταγωνισμό της με τις Αμερικές και τους άλλους. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα διασυνδέονται και αλλιώς. Έτσι η Ρωσία, η Ινδία παίζουν από τη μεριά τους ένα διαφορετικό παιχνίδι προς όφελος της αστικής τάξης της κάθε χώρας. Είναι και ναι μεν αλλά. Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι και στην ίδια την Αμερική, που ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους πράσινους και στους ακάθαρτους, να το πω έτσι σχηματικά, ήταν μεγάλος. Και αν το είδατε, πέρα από τον πινακάκι που ήταν μερικός που σας έδειξα, πιστεύω να παρακολουθήσατε το πώς εξελίχθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και, δηλαδή, Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, και δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ στηριζόταν σε ένα μεγάλο βαθμό βέβαια από τους ακάθαρτους, οι οποίοι ακάθαρτοι, επαναλαμβάνω και θέλω με αυτό να τελειώσω αυτή την ενότητα, δίνουν το τελευταίο διάστημα, έχουν αυξήσει κατά πολύ από 50, 80 μέχρι 100% τις επενδύσεις οι ίδιοι, δηλαδή ακόμα και η BP, ακόμα και άλλες εταιρείες, τις επενδύσεις και τις έρευνές τους για την πράσινη, για την καθαρή οικονομία. Αυτά προς το παρόν, μόνο που ήθελα να κλείσω με το εξής. Με μία ενωτητούλα που λέγεται Αμαζόνιος. Ίσως θα έπρεπε και να ξεκινήσουμε από αυτήν.
Εδώ βλέπετε ένα κομμάτι του Αμαζόνιου, συντρόφισσες και σύντροφοι, που έχει υλοτομηθεί, έχουν κοπεί τα δέντρα, έχει καταστραφεί το δάσος. Το ίδιο και εδώ. Το ίδιο και εδώ. Το ίδιο και εδώ. Ο Αμαζόνιος είχε, ως δάσος είχε χαθεί κατά το 20% ήδη πριν τις τελευταίες φωτιές. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 27% δεν θα έχει πια δέντρα μέχρι το 2030, αν η αποψήλωση, το κόψιμο των δασών, η καταστροφή των δασών συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς. Σε ένα χρόνο μόνο, από το 17 μέχρι τον Ιούλιο του 18, η αποψήλωση έφτασε στο ψηλότερο επίπεδο. Η έκταση που καταστράφηκε ήταν, βλέπετε, 7.900, που αντιστοιχεί, ήταν 5 φορές μεγαλύτερη από το Λονδίνο. 5 φορές το Λονδίνο. Εδώ βλέπετε πάλι οι καταστροφές του δάσους από υλοτομία, δεν λέμε από πυρκαγιά. Μια εικόνα από δορυφόρο το 17. Εδώ βλέπετε καταστροφή από πυρκαγιά και προσέξτε αυτό που κάποιοι μπορεί να το έχετε δει. Εδώ είναι μια δορυφορική εικόνα της NASA που αριστερά έχει τον Αμαζόνιο και δεξιά έχει την Αφρική. Λοιπόν, τότε που καιγόταν ο Αμαζόνιος, την ίδια στιγμή στην Αφρική, ενώ στον Αμαζόνιο ήταν γύρω 2.127 στη Βραζιλία φωτιές, κοιτάξτε, 6.900.000 φωτιές ήταν στην Αγκόλα και 3.395 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ακούσατε τίποτε γι' αυτό? Ακούσατε τίποτε γι' αυτό? Γιατί δεν διαδηλώνουν δηλαδή για την υποσαχάρη Αφρική και διαδηλώνουν μόνο για το... όσοι διαδηλώνουν. Και ξέρετε από τι καταστράφηκε το δάσος? Στη Βραζιλία, ένας από αυτούς που επωφελείται είναι αγροτικές και κτηνοτροφικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Προσέξτε. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σόγιας. Το 80% της παραγωγής καλλιεργείται εκεί στον Αμαζόνιο. Χρησιμοποιείται για ζωοτροφή. Και η Βραζιλία αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγέα βοηδών παγκοσμίως. Κατέχει το 20% των συνολικών εξαγωγών, 1,64 εκατομμύρια τόνους, τα διαβάζετε. Και δεύτερο, στον Αμαζόνιο υπάρχουν καπιταλιστικές επιχειρήσεις στον ορυκτό πλούτο, κυρίως αλουμίνιο, χρυσός, πετρέλαιο. Γι' αυτό λοιπόν δικαίως κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο αυτή η αφίσα, την οποία νομίζω ότι όλοι έχετε είσαστε ξενόγλωσσοι και μπορείτε να τη διαβάσετε. Και για τον Αμαζόνιο και για την καταστροφή του περιβάλλοντος, η βασική, ο κύριος, ο μοναδικός, ο αποκλειστικός, ο φωνιάς είναι ο καπιταλισμός. Ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Και έχει σοβαρή ευθύνη και συνενοχή όποιος αυτό το συγκαλύπτει, είτε οικολογώντας είτε οικολογίζοντας. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και τους δύο συντρόφους για τις εισαγωγικές τους παρεμβάσεις.